τώρα έχει κουράσει το Ανατολικό Μπλοκ. Έχει αρχίσει και μουχλιάζει. Το παιχνίδι θα παιχθεί στα Δυτικά Βαλκάνια. Κόσοβο, Σκόπια, Βόρεια Μακεδονία, όπως το λένε οι άλλοι, Βοσνία. Εκεί λοιπόν συγκλίνουν όλες οι προσπάθειες. Οι Αμερικανοί από πολλιά, οι Γερμανοί στείλαν το δικό τους εκεί να κάνει το παιχνίδι, οι Ρώσοι, η Τουρκία και ιδιαίτερως η Βουλγαρία, η οποία έχει δώσει 700.000 διαβατήρια. Και κάνουν τι θέλουν. Εμείς λοιπόν δεν θα κλειδώσουμε την πόρτα, να μείνουμε απ' έξω, σε αυτό το γίγνεσθε. Δεν θα είμαστε πάντα οι πατήριδες. Εφόσον ανοιχτή η πόρτα, θα παίξουμε κι εμείς το παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή ο μεγάλος εχθρός και αντίπαλος, εάν περιορίσουμε τις ανάγκες μας στα Βαλκάνια, δεν είναι οι Σκοπιανοί. Όποιος θέλει το καταλαβαίνει, όποιος θέλει αντιδρά. Φοβάμαι και μια μεγάλη Αλβανία και ιδιαίτερως μια μεγάλη Βουλγαρία. Γιατί με 700.000 διαβατήρια κάνει τους λαούς εκεί πάνω ό,τι θέλει. Άρα η πόρτα που μας οδηγεί να παίξουμε και εμείς στο παιχνίδι κλέφτες και αστυνόμοι δεν μπορεί να είναι κλειστή. Μάλιστα. Και το λέτε εσείς τώρα και έχει και τη σημασία, έχει τη σημασία του και την αξία του βεβαίως. Λοιπόν. Όποιος θέλει και έχει άλλη άποψη, Σοφία, ναι, την οποία εγώ πάντα σέβομαι, ξέρετε, να κάνει συλλαλητήριο την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς. Είναι η ώρα των μεγάλων δηλώσεων και η ώρα των μεγάλων κινήσεων για κάποιον. Να κάνω μαζέψω 2 εκατομμύρια, αυτό δεν λένε ότι αμάν. Μάλιστα. Α, ας το κάνω. Εάν μαζευτούν 100, το 100 θα είναι θρίαμβος. Α, θα είναι θρίαμβος, λέτε. Ακόμα και 100.